Για πες. Τι να πω. Έχω πάθει σοκ με το κοκτέιλ που μου έχουν φτιάξει. Αντί να πάθει σοκ μαζί μου, έπαθε το κοκτέιλ. Εσύ δεν μου τα λες καλά, νομίζω. Δεν το τα λέω καλά. Μου λες, δεν ξέρω να με δει σοβαρά. Τι. Όχι, δεν ξέρω όχι. Πώς το έχεις. Σου έκανα μια ερώτηση. Αν θα σε δω σοβαρά, κάποια στιγμή που ήρθες σε ένα παιχνίδι γνωριμιών. Mm-hmm. Ωραία, σου λέω, όχι, δεν θα σε δω σοβαρά. Mm-hmm. Αλλά εγώ έχω απέναντί μου μια σοβαρή κοπέλα. Mm-hmm. Λίγο πολύ μιλάς, αλλά δεν με χαλάει. Εντάξει, είμαι λίγο γλωσσό. Ναι, τι να κάνουμε. Μα δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Δεν με χαλάει, είναι εγωιτευτικό. Α, γιατί νόμιζα ότι μου το πες σαν. Όχι, σου πάει και παρόλο. Μειονέκτημα. Που... Αυτό θέλω να σου πω. Παρόλο που κουράζομαι από τους ανθρώπους που μιλάνε πολύ, αυτό είναι πολύ όμορφο. Δεν λέω αερολογίες όμως και πράγματα τα οποία είναι του αέρα. Γι' αυτό. Οκ. Okay. Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Ναι, το έχω αυτό γενικά. Εμένα όμως μ' αρέσει να ολοκληρώνω. Τι να πω. Δεν ξέρω. Γενικά έχω πάθει σοκ εγώ με όλα αυτά τώρα. Εγώ δεν περίμενα τίποτα τέτοιο. Τι ζώδιο είσαι. Λέων. Λέων. Πότε έχεις γενέθλια, Λέων? 31 Ιουλίου. Εσύ? 30 Ιουλίου. Σοβαρά μιλάς. Τώρα εξηγούνται κάποια πράγματα. Τι αγιά εξηγήσε μου και εμένα. Ταιριάζουμε λίγο στους χαρακτήρες. Πολύ ταιριάζουν οι λέοντες. Και επίσης το ωραίο σεξ το έχω κάνει με λέοντα. Αυτό τώρα γιατί το πες. Για καλό. Γιατί είμαστε και οι δύο φωτιές. Και στο κρεβάτι προσωπικά εγώ είμαι... πολύ. Μάλιστα. Στο κρεβάτι είσαι πολύ. Τώρα αυτό δεν μπορώ να επεκταθώ. Όχι, επί του θέματος. Δεν σε ρωτά κάτι παραπάνω, αν είσαι πολύ λίγο αυτό. Επειδή νιώθω αρκετά άβολα, ας το τελειώσουμε εδώ, αυτό το θέμα. Νιώθεις άβολα. Ναι. Βλέπεις πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Για ποιο λόγο να αναφέρεις κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν ξέρεις καν πώς θα αντιδράσω. Τι θα πω. Θες μήπως να φάμε γλυκό. Να φάμε και γλυκό. Ναι, εγώ δεν χόρτασα. Για να νιώσεις άνετα το λέω, βρε.